Και ξεκινάμε με τον κύριο Καράβα. Γεια σου, Σέβη. Γεια σας. Τι κάνεις? Πολύ καλά. Χαίρομαι. Πάμε λοιπόν στον Jimmy Kimmel. Yes. Ωραία. Λοιπόν, το φόρμα το οποίο έχεις επιλέξει για σήμερα εννοείται ότι είναι τα μάμ για σένα. Βλέπουμε τη Σέβη που γνωρίσαμε στο bootcamp και έχεις αρχίσει να ξαναφέρνεις τα πλατό. Είναι full sexy, εννοείται. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, ως προς το υλικό του φορέματος, αυτό το γοργονέ έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Αν δεν είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω τώρα, να είναι haute couture, να είναι, καταλαβαίνεις, grande, το κατεβάζει. Δηλαδή, το υλικό του φορέματος νιώθω ότι σαν να το σκοτώνει λίγο. Να το πω ευγενικά. Αλλά για τηλεόραση όμως, γιατί υποτίθεται βγαίνουν στη τηλεόραση, έτσι. Θέλεις. Και με τα φώτα εκείνα που έχει συγκεκριμένη εκπομπή, σου λέω ότι είναι τα μαμ. Αυτό. Αλλά μου κάνει λίγο το υλικό, το ξανατονίζω αυτό, okay. Μου κάνει λίγο φθηνό το υλικό. Και επίσης θα ήθελα το πέδιλο να είναι κάτι άλλο. Αυτά. Εντάξει. Μπράβο, Σέβη, πάντως. Το μπράβο και δύο. Μπράβο και δύο. Στέλιο. Σέβη. Από πού πιστεύεις θα αρχίσω? Από τους κοιλιακούς που πρέπει να πάω στο Survivor. Καταρχάς. Από εκεί νομίζω. Είπες ότι δεν γυμνάζεσαι. Δεν γυμνάζομαι τώρα. Εμάς μάνα δεν μας γέννησε, δηλαδή δεν καταλαβαίνει. Τι κοιλιά είναι αυτή καλέ και δεν γυμνάζεσαι? Είναι σαν αυτούς που τι τρως, τρώω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και είναι έτσι. Όταν βλέπω ανθρώπους με ωραία σώματα που είναι έτσι σαν εσένα και του λέω τι γυμναστική κάνεις, δεν γυμνάζομαι. Τι τρως, ό,τι θέλω. Εντάξει. Θέλω να δώσω μια πάπα, πραγματικά να αναλογική. Πάρα πολύ ψύχραμος ο Στέλιος Κουδουνάρης σε αυτό το σημείο της εκπομπής, ναι. Υπό αυτού σου, παιδί μου. Ωραία, πάμε, περάσαμε τους κοιλιακούς. Τι μαλλί είναι αυτό, καλέ? Δεν σας αρέσει καθόλου ή σας αρέσει πολύ? Καθόλου. 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 Καθόλου όμως, δηλαδή και ειδικά με αυτό το φόρεμα. Είναι λες και ντύθηκες Άρια Λιγοργόνα στο πάρτι της μικρής σου ανιψιάς να τη διασκεδάσεις. Εμένα μου άρεσε. Εμένα μου αρέσει. Συγκεκριμένη δηλαδή περούκα. Το φόρεμα. Έχει ένα καταπληκτικό κόψιμο. Το υλικό συμφωνώ απόλυτα με τον Γιώργο. Το κάνει να φαίνεται λίγο περίεργο. Αυτό το ταπεινό βραχιολάκι δεν έχει καμία σχέση με τη δυναμική του φορέματος. Δεν χρειάζεται καν. Α, δεν χρειάζεται καν. Δεν χρειάζεται καν. Αυτά. Κατάλαβες, πάρα πολύ εντυπωσιακή. Φτού σου. Τώρα βάλτε μου και εμένα όμως να ζητήσω κάτι. Ζήτα. Λοιπόν, επειδή στο προηγούμενο επεισόδιο μία συμπαίκτριά μου της κάνετε πάρα πολύ κακά σχόλια και παρόλα αυτά όμως στο τέλος της βάλετε ένα 3. Α. Και της είπατε ότι σου βάζω 3 επειδή θέλεις να σου βάλω μεγάλη βαθμολογία. Όχι. Λοιπόν, μπορείτε και εμένα να μου βάλετε μια μεγάλη βαθμολογία επειδή θέλω να μου βάλετε μια μεγάλη βαθμολογία. Το ήξερα ότι θα έρθει η ώρα που θα συμβεί αυτό. Λοιπόν. Νομίζω ότι είναι πολύ δίκαιο αυτό. Έχεις δίκιο. Διαφορετικά θα είναι σαν να. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καταλαβαίνετε, όμως θα δημιουργηθεί ένα χάος. Δεν θυμάσαι και εσύ τι είπα μετά. Ότι φέρω ένα φόρεμα πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό και αυτό τη έβαλα 3. Το θυμάσαι αυτό? Όχι. Ναι, θυμάστε όλες μόνο αυτά που θέλετε. Α, σ' άρεσε και το 2. Τι νόμιζες? Λοιπόν, Έλενα, ναι. Μήπως θέλεις και εσύ να πεις την άποψή σου για αυτό που έχει φέρει η Σέβη και θα πάει στο Jimmy Kimmel? Ωραία. Λοιπόν, είναι μια εικόνα που ακόμα και τώρα και όση ώρα μιλάς και με τον Γιώργο και τον Στέλιο και τα λοιπά, δεν ξέρω αν μ' αρέσει. Νομίζω ότι είναι μια πολύ πρόχειρη και εύκολη επιλογή για εσένα αυτό το ρούχο. Θα μπορούσες να βάλεις κάτι πιο chic. Το ίδιο sexy, αλλά πιο chic. Δηλαδή, αυτά τα ρούχα εγώ τα έχω συνδυάσει, όπως πάρα πολύ στα χρόνια, με ανθρώπους που είναι μαζί με τους πρωταγωνιστές, όχι με τους πρωταγωνιστές. Και επίσης θεωρώ ότι επειδή έχεις το τατουάζ αυτό το οποίο από μόνο του είναι αξεσουάρ, που το κρύβω. Α, εννοείται στο χέρι. Στο χέρι σου. Δεν χρειαζόταν πραγματικά τίποτα άλλο. Εμείς δεν ξέραμε ότι έχεις άλλα τατουάζ. Ναι, είναι και ένα άλλο. Και ξεκινάει να φύγουμε. Έχω και άλλο αξεσουάρ. Ωραία. Και έχω και μερικά άλλα. Ναι, αξεσουάρ το λέω τώρα επειδή φαίνεται και επειδή είναι γυμνό το χέρι αυτό. Είναι πρωταγωνιστικό αυτό το τατουάζ. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και επίσης δεν θα ήθελα τύπου παπούτσια χορού. Τα οποία είναι.
Εντάξει, αγαπημένη μου. Είσαι γυναικάρα σοβαρή και τι να πούμε οι υπόλοιποι. Ανταποδίδω και σε εσάς. Δύο. Ευχαριστώ. 8,7 είναι η τελική βαθμολογία.